Ενιακός Πλούτος, μνημεία σαν την Πελοπόννησο δεν υπάρχουν. Κόρινθος, Τίρινθα, Σικιών, Νεμαία, Μιστράς, Μονεμβάσια, Σπάρτη, χωρίς μουσείο. Ακριβώς. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε αρχαία Μεσσήνη. Ναι, ναι. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω. Μιλάμε, όχι, είναι επίδαυρος. Βέβαια. Επίδαυρος. Η Μάνη, η Μάνη, το ανοιχτό μουσείο. Το ανοιχτό μουσείο. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα πράγματα. Οφείλουμε πρώτον να τα προστατεύσουμε, να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε. Έτσι. Είναι πολιτιστικός πόρος υψηλωτάτης αξίας, ο οποίος πρέπει να μεταφραστεί σε οικονομική ύλη. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται πολλά λεφτά. Όχι, εν πρώτης τα υπάρχουν. Χρειάζεται την φροντίδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή πολλοί αρχαιολογικοί χώροι δεν έχουν καθαριότητα, δεν έχουν περίφραξη, δεν έχουν τουαλέτα, δεν έχουν μια τουαλέτα, δεν έχουν μια ταμπελίτσα να εξηγούν. Που να εξηγούν τι γίνεται μικρή εκεί και τι έγινε και σε ποια εποχή αναφέρεται και τι έβριμα είναι αυτό. Αυτά όλα ξέρετε ότι σε συνεργασία με τις εφορίες αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, μπορούμε να τα κάνουμε πολύ απλά και με χρήματα λίγα. Μηδανιά. Ενδιαφέρον χρειάζεται. Αυτό λοιπόν το ενδιαφέρον θα το αναπτύξει. Εγώ, λοιπόν, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Κύριε Φελούρη, θα φτιάξουμε οργανισμό ειδικό που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα του πολιτισμού και θα υπάρχουν συμπολίτες μας, ρέκτες, ιδεολόγοι, οι οποίοι γοητεύονται και θέλουν να δώσουν και τις υπηρεσίες τους ακόμα και εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν τους αναζητεί κανένας, για να κινηθούμε σε αυτή την πολύ σπουδαία. Και μετά έρχεται ο τουρισμός ο ποιοτικός. Γιατί όταν έρχει ο επισκέπτης και έχει να δει όλα αυτά τα πράγματα και, έχεις να τους και μπορεί να απασχοληθεί, έρχεται ένα τουριστικό προϊόν υψηλού επίπεδου, που εδώ κοιτάξτε να δείτε τι πρωτοτυπία και πρωτοπορία θα εφαρμόσουμε. Θα εφαρμόσουμε τον δείκτη ελαχίστου εγγυημένου προϊόντος τουριστικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Όπου θα ξέρει και ο ξένος και ο ντόπιος επισκέπτης πώς τι πληρώνει και τι παίρνει. Έτσι. Έτσι. Αυτό ξέρετε είναι μια ελάχιστη εγγύηση. Άλλωστε μαζί τρέχαμε στις εκθέσεις. Να σας πω για αυτό το θέμα. Τις τουριστικές. Ακριβώς. Να σας πω δύο πραγματάκια πολύ απλά για αυτό το θέμα. Τα οποία επίσης δεν χρειάζεται. Επιτρέπεται στις παρυφές των δρόμων τα χαντάκια δεξιά και αριστερά να είναι γεμάτα μπουκάλια. Πλαστικά μπουκάλια. Ξέρετε τι κοστίζει αυτό για να τα μαζεύουμε. Πρώτον, να ζητήσουμε. Εθελοντικά τίποτα. Και εθελοντικά, αλλά και λίγα λεφτά μπορούμε να χαλάσουμε για να τα μαζεύουμε. Και εθελοντικά. Και να έχουμε καθαριότητα. Εθελοντικά. Και παράλληλα, να βάλουμε και στα παιδιά μας στα σχολεία κάποια εκπαίδευση σιγά σιγά να μην χρειαστεί και δεν θα πετάει κανένα τίποτα. Έτσι. Ένα άλλο θέμα, τα κουνούπια. Οχ. Ξέρετε τι απλό είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών. Τώρα εσείς το ξέρετε γιατί είστε και γεωπόνος και τα έχετε. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα διαμορφώνουν ένα επίπεδο και μια ατμόσφαιρα πολύ καλύτερη με την παρέμβαση της ανάπτυξης του αστικού χώρου, με παρεμβάσεις αισθητικές υψηλών προδιαγραφών πάνω στο κτιστό περιβάλλον. Πας στην Αρεόπολη και βλέπεις ότι κέρδισε το παιχνίδι η Αρεόπολη και έγινε το κέντρο του τουρισμού. Έτσι, συγγνώμη, ναι, δεν υποτιμώ ναι. καμία άλλη καμία, περιοχή. Κατανοητό. Δεν με παραξηγήσει κανένας άλλος. Δεν μπορεί να παραξηγήσει κανένας. Τολμώ και το λέω, αλήθεια, ναι. διότι πας και βλέπεις, έχουν διακυρίσει. Αλλά θέλουμε όμως ένα δρόμο Καλαμάτα, Αρεόπολη, Γήθιο. Θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε αυτό. Το πάω λαούλα όπως βλέπετε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αυτό το πρότυπο ναι. που κρατάει την φυσιογνωμία του κτιστού περιβάλλοντος και την παράδοση. Είδατε ότι ο κόσμος πάει προς τα εκεί τώρα. Γιατί βλέπει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο που πάει ο κόσμος προς τα εκεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο. Παράδειγμα προς μίμηση. Να αποτελέσει ένα πρότυπο. Να συνεχίσουμε. Να πάμε στο Γήθιο. Να πάμε παραδίπλα. Το Γήθιο με τα νεοκλασικά. Ακριβώς. Εκπληκτική αυτή η παραλία η οποία πρέπει. Αυτά τα κτίρια, τα πανέμορφα. Έτσι. Λοιπόν,
λέω παραδείγματα όπως βλέπετε για να προξενήσω ή τα χωριά εδώ, τα βόρεια του, τα ηγέτου. Τα ηγέτου, ναι. Το Καστόρι. Η Αγόρια. Ναι. Το Γεωργίτσι. Ναι. Ή απέναντι ο Πάρνο. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα πράγματα μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα επίπεδο υψηλότερο μέσα από αυτή τη λογική την οποία θα αναπτύξουμε. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, πολύ καλά επισημάνατε, έρχονται οι μεγάλες υποδομές. Όσο νούπο τελειώνει, κύριε Φελούρη. Λεύθερος Πάρτη. Ο μεγάλος δρόμος. Βέβαια. Είναι η μάνα των έργων. Θα είμαστε πολύ τυχεροί. Και εμείς και η Μεσσηνία και η Καλαμάτα. Και όλη η Πελοπόννησο. Και όλη η Πελοπόννησο, βέβαια. Αλλά αυτό το έργο δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως αεροπορική γραμμή. Πρέπει να συνδέεται με τις περιοχές από όπου διέρχεται. Έτσι. Και να εκτείνεται και πέραν αυτών. Δηλαδή θα σταματήσει ο δρόμος στη Σπάρτη και πώς θα αρδευτεί με ανάπτυξη η Μάνη και πώς θα λειτουργήσει η περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι θα αξιοποιήσουμε το μελετητικό οπλοστάσιο για το οποίο έχουν δουλέψει οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες και πολιτικοί παράγοντες της Λακωνίας και όπου δεν υπάρχει θα το συμπληρώσουμε για να διεκδικήσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους άξονες στα μεγάλα ποδάρια. Και παράπλευρα να δημιουργηθούν οι μικρότεροι προκειμένου να υπηρετηθεί η τοπική και η χωρική ανάπτυξη η οποία οφείλει να συμπληρωθεί με ένα τοπικό πρότυπο που θα βάνει τέλος στην χωροταξική αναρχία η οποία επικρατεί σε όλη την Ελλάδα. Να λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε. Και έρχεται το ερώτημα. Πολλά μας τα είπατε, τα λεφτά που θα βρείτε. Είπαμε. Είπαμε, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε, ναι. Διότι πολλές φορές το αυτά όλα μοιάζουν... Στην εκπομπής μας. Κύριε Φελούρη, πολλές φορές λίγοι τα λένε. Γιατί λειτουργεί ένας συγχυτικός λόγος ο οποίος θεωρείται πολιτικός λόγος και είναι ένας κενός λόγος ο οποίος δεν ομιλεί περί συγκεκριμένων ζητημάτων ανάπτυξης της περιοχής και των επιμέρους, αν θέλετε, χωρικών ενωτήτων. Εδώ λοιπόν λέμε πώς θα βρεθούν, κύριε Δράκο, τα λεφτά για να τάζετε και να λέτε λαγούς με πετραχυλιά. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει μια προτεραιότητα, η ιεράρχηση των στόχων. Μα τα περισσότερα που μας είπατε δεν θέλουν. Είναι πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες. Είναι, οι οποίες θα παράγουν χρήμα. Είναι γραφική δουλειά των εγκεφάλων να δώσουν τις κατευθύνσεις. Χαίρομαι ειλικρινά που έχετε εντοπίσει ακριβώς το, ναι, το θέμα. Η γραφειοκρατία. Όμως εκεί που απαιτούνται χρήματα είναι πρώτο. Άλλη, είναι δεύτερο. Τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Θα φτάσω και στα δύο. Είναι τρίτον. Τα πτωμιακά προγράμματα των Υπουργείων Δημοσίων Έργων. Σωστό. Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Εδώ ξέρετε τι έγινε με τη Λακωνία, έτσι. Είχαμε τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή δεσμευμένα 120 εκατομμύρια τα οποία δεν εκτελούνται. Και έχουμε περικοπές αυτή τη στιγμή για να τα λέμε να τα ακούνε. Έτσι. Οι τηλεθεατές μας και οι συμπολίτες μας, οι Λάκωνες και οι Σπαρτιάτες. Είχαμε δεσμευμένα πέραν των 120 εκατομμυρίων ευρώ για τη Λακωνία, τα οποία δεν εκτελούνται λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος. Ναι. Με συγχωρείτε όμως. Μα εδώ μιλάμε για το αρδευτικό της σκάλας με τον Ασοπό, μιλάμε για το φράγμα της Κελεφίνας κλπ. Και μικρότερα έργα τα οποία είχαν προτείνει όλοι οι δημοτικοί. Αλλά αυτά έχουν ανασταλεί όλο. Τα λέγω αυτά για να δείξω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν εξελίξη προγράμματα. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή κανένας πολιτικός παράγοντας στην Ελλάδα δεν το έχει βάλει. Ούτε σε κυβερνητικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο βουλίας. Το βάζω εγώ. Είναι δυνατόν, κύριε Φελούρη, το 2013 να λύγει και αυτό το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να καλύψει την περίφημη σύγκληση και συνοχή για το οποίο εφευρέθηκαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αυτό, όπως το λέμε ΕΣΠΑ, αλλά είναι το τέταρτο. Ακριβώς. Δεν πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να ομιλούμε, γιατί θέλει 2-3 χρόνια προετοιμασία. Τι θα γίνει? Δεν θα υπάρξει πλαίσιο στήριξης
γενικότερο, κοινοτικό, ευρωπαϊκό, από εθνικό, δεν ξέρω τι άλλο, από το 13 και μετά, και πώς όλα αυτά θα γίνονται τα έργα τα οποία θέλουμε, διότι οι υποδομές δεν θα ολοκληρωθούν, αλλά και οι ανάγκες δεν τελειώνουν, αλλά και να καλύψουμε τον κατάλογο των σημερινών αναγκών και γεννιόνται καινούργιες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε επιμηθείς, οφείλουμε να είμαστε προμηθείς. Βάζουμε λοιπόν στο τραπέζι από τώρα το μέγα ζήτημα διαμόρφωσης από τώρα ενός πλαισίου στήριξης μετά το 13. Και αυτό αποτελεί πρόταση στην κεντρική εξουσία, αποτελεί πρόταση στην Βουλή των Ελλήνων, αποτελεί πρόταση στην Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, η οποία θα συγκροτηθεί μεθαύριο στο πόδι της ΕΝΑΕ, να το πω έτσι απλά, για να διαμορφώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο θα το βάλουμε και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα συνεργαστούμε με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά πρώτα θα το διαμορφώσουμε εμείς. Και θα μου πείτε, ναι, η Ελλάς εν μέσω κρίσεων θα κουβεντιάζει γι' αυτό. Ναι. Βεβαίως θα κουβεντιάζει γι' αυτό. Και οφείλουν οι πολιτικοί παράγοντες βεβαίως να ομιλήσουν, να συζητήσουν, να καταθέσουν προτάσεις περί αυτού του ζητήματος. Των φρονίμων τα παιδιά πριν κοινάσουν. Ακριβώς. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, κύριε Φελούρη, να καταθέσουμε την άποψή μας για αυτό το μέγα ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Και εμείς από την πλευρά μας έχουμε πρόταση συγκροτημένη, έτοιμη για να μιλήσουμε περί του ζητήματος αυτού. Κύριε Βελούρη, επειδή ο χρόνος μας είναι αδυσόπιτος δυστυχώς, εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο με έχει συγκλονίσει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Θετικά με έχει συγκλονίσει, όχι αρνητικά. Υπάρχει πλέον, βγήκε στην δημοσιότητα μία σειρά, βγήκαν μάλλον στη δημοσιότητα μία σειρά μελετών, δοκιμών, ερευνών, επιστημονικών φόρουμ διεθνή και γύρω από το ότι γύρω η Πελοπόννησος, ιδιαίτερως η Δυτική Πελοπόννησος, έχει τρομερά κοιτάσματα φυσικού αερίου ανεκμετάλλευτα, ενώ οι φίλοι μας οι Αλβανοί τα εκμεταλλεύονται, οι φίλοι μας οι κάτω οι Αφρικάνοι τα εκμεταλλεύονται, οι Αιγύπτιοι τα εκμεταλλεύονται, μόνο εμείς γιατί έχουμε το φόβο της Τουρκίας, το ένα το άλλο κλπ. Εσείς θα μπορέσετε να το αναδείξετε εφόσον θα είσαστε επικεφαλής? Βλέπουμε στην δημοσιότητα κάποιες τέτοιες επιστημονικές έρευνες ή γενικότερες προσεγγίσεις, ναι, οι οποίες προβάλλουν... Με ενδιαφέρει η άποψή σας. Βεβαίως. Προβάλλουν, αναδεικνύουν...